σταθμαρχών. Κύριε Γρίβα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο ΣΕ δεν συμμετείχε στις κινητοποιήσεις και οι επίσημες ανακοινώσεις έλεγαν ότι προαστιακός και τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε πολίτες οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να κινηθούν από όλη τη χώρα. Είχαν πάει ήδη στους σταθμούς. Θέλουμε την απάντησή σας. Μάλιστα. Το κοινωνικό σύνολο έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί η διεύθυνση του ΟΣΕ, ενώ ήταν ενημερωμένη από την Παρασκευή, από την Ομοσπονδία, προκειμένου για την επερχόμενη απεργία, όμως δεν ενημέρωσε φαίνεται την Τρένοσε, επομένως και η Τρένοσε να είναι ενήμερη. Τώρα από εκεί πέρα το κοινωνικό σύνολο και οι πολίτες... Κύριε Γρήμα, επιτρέψτε μου παρακαλώ, επειδή έχετε ένα συνδικαλιστικό... Όμως, εσείς δεν έπρεπε ως γραμματέας του Σωματείου Παπαγιάννης σας ρωτάει. Ο κύριος Παπαγιάννης, είμαι ο δημοσιογράφος. Δεν έπρεπε να έχετε εκδώσει ανακοίνωση από χθες και να ενημερώσετε το επιβατικό κοινό. Βεβαίως έχουμε ενημερώσει. Πού ενημερώσατε? Μάλιστα ο πρόεδρος. Αφήστε τον πρόεδρο, κύριε. Εσείς ως σωματείο ενημερώσατε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει επίσημη, κύριε Γρίβα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει. Προηγουμένως μιλάγαμε με τον κύριο Ρεβίθη, πρόεδρο των εργαζομένων στο Μετρό. Έχουν βγάλει ανακοίνωση, μας την έχουν στείλει, έχουμε ενημερώσει, έχουμε κάνει κάρτες. Εμείς λέμε τόση ώρα από χτες, Γιώργο μου, λέμε από χτες όλα τα δελτία ειδήσεων από εκπομπές ότι κανονικά θα λειτουργήσει προαστιακός και τα τρένα. Βγάλατε ανακοίνωση, δεν βγάλατε. Δεν το είδε ένας... Εμείς δεν είμαστε εναντίον των κινητοποιήσεων σας, αλλά λέμε τώρα, δεν το είδε ένας άνθρωπος από το σωματείο σας να πήρε παιδιά όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα site, όλες οι εφημερίδες. Λένε ότι το μετρό, τα τρένα και ο προαστιακός θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν σας μαλώνουμε, σας λέμε ότι είναι λάθος, ταλαιπωρείται ο κόσμος εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης. Να ζητήσετε και μια συγγνώμη, κύριε συνδικαλιστή. Δηλαδή χάνετε το δίκιο σας. Διότι χιλιάδες κόσμοι πήγαν σήμερα, άφησαν τα αυτοκίνητά τους στον προαστιακό και στο τρένο για να πάνε στη δουλειά τους. Πείτε και καμιά φορά καμία συγγνώμη στο κοινωνικό σύνολο εγώ που ταλαιπωρείτε. Καταλαβαίνω απόλυτα. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Το εργατικό κέντρο, τα εργατικά κέντρα έχουν ήδη ενημερώσει τους πάντες. Εμείς υπαγόμαστε δευτεροβαθμίως στην ΠΟΣ, αλλά και, και στο εργατικό κέντρο Πειραιά, το οποίο από την Παρασκευή έχει ενημερώσει τόσο η Ομοσπονδία, όσο και συγγνώμη, τα κύριε συνδικαλιστή. Χθες ο πρόεδρός σας βγήκε σε 10 ραδιόφωνα και έλεγε ότι ο προαστιακός και τα τρένα. Όχι ο πρόεδρος της εταιρείας. Όχι ο δικός πρόεδρος. Της εταιρείας. Ο πρόεδρος της εταιρείας ήταν ενήμερος ή όχι. Εσείς βγήκατε να το διαψεύσετε. Να το διαψεύσετε και να πείτε όχι, ρε παιδιά, εμείς απεργούμε. Και γιατί περιμένατε σήμερα 6 ώρα να δει ο κόσμος αυτό το πρόεδρο. Σας λέω, κακός ο πρόεδρος της Τρένοσε βγήκε και είπε. Εσείς όμως ακούγοντας ότι ο πρόεδρος της Τρένοσε μπορεί να ήθελε να σας προβοκάρει, σας λέω εγώ. Να βγείτε και να πείτε όχι, ρε παιδιά. Απεργούμε κι εμείς. Μην τα λέτε. Προβοκάρει ο πρόεδρος της Τρένοσε στις πλάτες των ανθρώπων, των εργαζόμενων ανθρώπων, προβοκάρει τους συνδικαλιστές. Ναι, αλλά και οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να μηνθούν. Τι συζητάμε τώρα. Αλήθεια, δηλαδή είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Τρένοσε να προβοκάρει τους ανθρώπους. Εγώ σου λέω, πες ότι θέλω να προβοκάρει. Δεν θα έπρεπε να βγουν και να πούνε ότι είναι παιδιά. Κύριε μου, γιατί έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει γίνεται κατάληψη. Καμία κατάληψη δεν γίνεται. Απέναντίας μάλιστα, εμείς ήρθαμε εδώ στο Ρέντι, ενημερώνουμε τους συναδέλφους και οι συνάδελφοι, αν θέλουν, μπορούν να μπουν. Κύριε Γρήβα, πότε ενημερώσατε τον πρόεδρο να μην μπουν μέσα στην Τρένοσε ότι θα απεργήσετε? Ποια ημέρα ενημερώσατε τη διοίκηση τη Τρένοσε ότι θα απεργήσετε? Κύριε μου, τη Τρένοσε, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να. Τη Τρένοσε, εγώ δεν έχω δικαίωμα κανένα να τον ενημερώσω. ΟΣΕ. Δικιά μου εταιρεία. Τον ΟΣΕ. Τον έχουμε ενημερώσατε. Το επιβατικό κοινό ταλαιπωρείται όμως. Πότε του ενημερώσατε. Λάζο μου να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος. Πότε ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους η διοίκηση του ΟΣΕ ότι συμμετέχουν στην απεργία? Δεν απαντάει. Από την Παρασκευή. Μάλιστα. Εσείς όμως ευλογημένοι, γιατί δεν απαντάτε. Από την Παρασκευή.
Από την Παρασκευή. Γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση. Αλλά η δίκη στο ΣΕΛ δεν ενημερώσατε το επιβατικό κοινό, κύριε συνδικαλιστή. Δεν είναι δικιά του δουλειά να ενημερώσετε. Δεν μπορεί να γίνει ο πρόεδρος στο ΣΕΛ. Συγγνώμη, αν το ξέρετε την Παρασκευή, δεν μπορεί να γίνει χθες Δευτέρα και να μας λέει. Οι εργαζόμενοι στο μετρό έβγαλαν ανακοίνωση. Ο ΣΕΛ είναι γραφείο τύπου των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έβγαλαν ανακοίνωση. Εδώ και τι δεν βγάλατε ανακοίνωση. Πώς? Παρακαλώ. Έχει βγάλει η Ομοσπονδία μας, κύριε μου. Μα πώς έχει βγάλει μέχρι σήμερα το πρωί, παίζαμε όλοι να λειτουργήσετε. Πού την είδατε την ανακοίνωση? Κύριε Γρήβα, τις ανακοινώσεις της Τρενοσέ, εσείς τις γνωρίζετε, τις έχετε δει, ξέρετε ότι εμείς ενημερώνουμε. Ναι, αλλά η Τρενοσέ στέλνει SMS και πάνω σε αυτά εμείς βασιζόμαστε, Γιώργο. Πώς όχι. Η Τρενοσέ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό λέμε. Εγώ περίμενα, Γιώργο μου. Από τους εργαζόμενους ανακοίνωση, όπως βγάζουν όλοι. Έτσι. Κύριε... Δεν βγάζει ο Αντένα ανακοίνωση ότι απεργούμε. Μα έβγαλε η Ομοσπονδία. Δεν βγάζει ανακοίνωση ότι απεργούμε εμείς. Πήρατε κάποια απόφαση, ψηφίσατε, από πίσω σας. Μάλιστα. Ποιο? Όχι, δεν υπάρχει κόμμα, κύριε μου. Ούτε είναι πολιτική ούτε τίποτα. Απλούστατα, εμείς κάνουμε μία απεργία η οποία εντασσόμεθα μέσα στο πλαίσιο που είπε τόσο η Ομοσπονδία όσο και το Εργατικό Κέντρο. Μάλιστα. Εδώ, σας ευχαριστούμε, κύριε Γρήβα. Εδώ το θέμα έχει, αγαπητοί συνάδελφοι, ως εξής.